Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα που έχουμε σήμερα είναι έτσι θετικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το πώς προχωρούμε, πώς εξελισσόμαστε και πώς αναρρώνουμε από καταστάσεις οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν. Θα έχετε δει το Σάββατο που μας πέρασε, 22 Ιανουαρίου 2022, ότι κάναμε ένα live στο κανάλι μας με θέμα πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το να μπαίνουμε σε σχέσεις με αδιάγνωστους ανθρώπους. Σε εκείνο το live αναπτύξαμε διάφορα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές αδιάγνωστων ανθρώπων, τις οποίες είναι καλή ιδέα να προσέχουμε προκειμένου να μην μπαίνουμε σε σχέση με τέτοιους ανθρώπους και να ταλαιπωρούμαστε. Και έχουμε προγραμματίσει ότι το επόμενο live που θα κάνουμε θα έχει θέμα για ποιο λόγο ελκυόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τέτοιους τρόπους. Ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο έχω δει κάτω από ένα βίντεο, το οποίο θα το διαβάσω τώρα. Αγαπητή κυρία Θέκλα, πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μας προσφέρετε και εγώ σας ευχαριστώ γιατί η συμμετοχή του καθενός από εσάς στο κανάλι είναι πολύ σημαντική και εκτιμείται. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας. Αν έχουμε συγχωρέσει τους φροντιστές μας και κάνουμε ψυχοθεραπεία, τα τραύματα σταματούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε στην ενήλικη ζωή μας? Αν μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι μια κέρια ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το πώς προχωράμε, πώς εξελισσόμαστε, πώς εξυγιαίνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και κατ' επέκταση και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή μας, που ας το ευχηθώ για όλους μας να επιλέγουμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ισορροπημένες προσωπικότητες, υγιείς προσωπικότητες και να μπορούμε να δημιουργήσουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Ρωτάει η φίλη δύο πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βάζει πρώτο το αν συγχωρήσουμε τους γονείς μας και κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δεν είναι έτσι που πάνε τα πράγματα, φιλενάδα. Τα πράγματα πάνε ανάποδα. Ας πάρουμε την περίπτωση στην οποία έχουμε αναγνωρίσει ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες υγιού συνδεσιμότητας στις ενήλικες σχέσεις μας, είτε αυτές είναι ερωτικές σχέσεις, είτε είναι φιλικές, είτε είναι επαγγελματικές σχέσεις, και βρίσκουμε τον εαυτό μας να είμαστε μέσα στο φάσμα των ανθρώπων που συνδέονται με έναν τρόπο τοξικό. Είτε γινόμαστε θύματα στις σχέσεις μας, είτε γινόμαστε θύτες στις σχέσεις μας και γενικώς δεν ξέρουμε πώς να συνδεθούμε με ψυχική υγεία, ισορροπία και ασφάλεια. Δηλαδή βρίσκουμε τους εαυτούς μας να είμαστε τροποντινά αδιάγνωστοι ή να είμαστε συνεξαρτώμενοι ή να είμαστε people pleasers και γενικότερα να έχουμε χαρακτηριστικά τα οποία αυτά χαρακτηριστικά θα μας εξασφαλίσουν σχέσεις ταλαιπωρητικές στην καλύτερη περίπτωση. Ας πάρουμε την περίπτωση όπου κάποιος παρακολουθεί αυτό το κανάλι και βρίσκει τον εαυτό του μέσα σε διάφορες περιγραφές μη δημιουργικών τρόπων συσχέτισης των ανθρώπων μεταξύ τους. Η πρώτη κίνηση δεν είναι να συγχωρήσουμε τους γονείς μας. Το αν θα συγχωρέσει κάποιος τους γονείς του για τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας είναι κάτι το οποίο θα έρθει πολύ αργότερα και βεβαίως όχι πριν από την ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο βοηθάει έναν ενήλικα άνθρωπο που επιλέγει να κάνει ψυχοθεραπεία να καταλάβει καλύτερα τη ζωή του από μια ψυχοθεραπευτική σκοπιά, να δει τη ζωή του με ένα διαφορετικό μάτι, να εντοπίσει διαμέσου της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας τα παιδικά του τραύματα, τα παιδικά της τραύματα, τα οποία τον επηρεάζουν, την επηρεάζουν και στην ενήλικη ζωή. Και όντως πολύ ορθά το έχει εντοπίσει η φίλη, ότι τα παιδικά μας τραύματα επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Διαμέσου της ψυχοθεραπείας λοιπόν εντοπίζονται τα ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας και δουλεύονται αυτά στη ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει διάφορα χρονικά διαστήματα αναλόγως της δουλειάς που χρειάζεται να κάνει ο κάθε άνθρωπος με τον εαυτό του και με την ψυχή του. Όσα περισσότερα παιδικά τραύματα κουβαλάμε και τραύματα της ενήλικης ζωής,
όσες περισσότερες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους, τόσο περισσότερο χρόνο θα πάρει και η ψυχοθεραπεία μας. Μπορεί να πάρει 3 μήνες για κάποιους η ψυχοθεραπεία, μπορεί να πάρει 6 μήνες, 9 μήνες, 1 χρόνο. Δεν θα μιλήσω για το ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να πάρει ή ποιο είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να πάρει. Μόνο για το μικρότερο μπορώ να μιλήσω. Θα έλεγα ότι ένας κύκλος ψυχοθεραπείας που διαρκεί περίπου 3 μήνες ίσως είναι μια καλή αφετηρία για να κάνει κάποιο δουλειά με τον εαυτό του, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι χρειαζόμαστε περίπου 3 μήνες για να εδραιώσουμε μια καινούρια συμπεριφορά. Και θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε περίπου 3 μήνες για να εδραιώσουμε μια νέα αντίληψη του εαυτού μας και να μάθουμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Πέραν της ψυχοθεραπείας, φυσικά βοηθάει πάρα πολύ και η ψυχοεκπαίδευση, την οποία κάνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ και η πνευματικότητα και γενικότερα το ψυχοψάξιμο. Η ψυχοθεραπεία όμως ως διεργασία είναι πολύ συγκεκριμένη και εστιάζεται κυρίως στο ξεπέρασμα, στο να ξεπεράσει κάποιος τα παιδικά του τραύματα ή τα σημαντικά τραύματα που έχει βιώσει στη ζωή του. Αυτή είναι η πιο βασική δουλειά που γίνεται διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Να καταλάβει ο άνθρωπος που πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, ο θεραπευόμενος, τι τον επηρεάζει αρνητικά στη ζωή του, να καταλάβει ποιες είναι οι ελλείψεις του, να καταλάβει ποια πράγματα τον έχουν επηρεάσει αρνητικά στη ζωή του και να διορθώσει διαμέσου της ψυχοθεραπευτικής σχέσης εκείνες τις ελλείψεις, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να σχετιστεί υγιώς με τον εαυτό του και στη συνέχεια υγιώς και με άλλους ανθρώπους στη ζωή του. Λοιπόν, πρώτα κάνουμε ψυχοθεραπεία. Στη ψυχοθεραπεία εντοπίζουμε τα προβλήματα μας. Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία μας δυσκολεύουν. Εντοπίζουμε τις αιτίες που μας έχουν οδηγήσει να έχουμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία κυρίως βρίσκονται στα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας. Όσοι βρίσκεστε στη συμμετοχή, είστε γνώριμοι με αυτό το βιβλίο, Όρια Ζωής, που διαβάζουμε αυτή την περίοδο στη συμμετοχή. Σε αυτό το βιβλίο, που συμπτωματικά σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 το βίντεο που έχει βγει στη συμμετοχή για αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με το πώς διδάσκουμε οι γονείς τα όρια στα παιδιά σε κάθε εξελιχτικό στάδιο. Σε αυτό το βιβλίο δίνεται μια πολύ ωραία οπτική για το ποια πράγματα και ποιες αξίες είναι σημαντικό να ενσταλάξουν οι γονείς στα παιδιά τους μεγαλώνοντάς τα ή φροντιστές ενδεχομένως και να τα βοηθήσουν να έχουν μια ψυχική ισορροπία και να αποφύγουν φυσικά τα τραύματα. Η πρώτη αξία είναι η αγάπη. Οι γονείς και οι φροντιστές σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού και εφήβου στη συνέχεια έχουν ευθύνη να δείξουν στο παιδί αυτό την αγάπη τους, να νιώσει το παιδί ασφαλές και ότι αγαπιέται από τους γονείς του ή τους φροντιστές του και να μάθει το παιδί αυτό να αγαπάει τον εαυτό του. Και η δεύτερη αξία είναι τα όρια. Η οριοθέτηση του παιδιού, η εσωτερική και η εξωτερική οριοθέτηση. Να μάθει το παιδί δηλαδή να δέχεται το όχι των άλλων, αλλά να μάθει να λέει και το ίδιο όχι. Να μάθει να αναγνωρίζει, να γνωρίζει και να προστατεύει τις ανάγκες του, για παράδειγμα, και να αναλαμβάνει την ευθύνη για να εκπληρώσει τις ανάγκες του και στη συνέχεια και τις επιθυμίες του. Διαμέσου της ψυχοθεραπείας, λοιπόν, εντοπίζονται τα παιδικά τραύματα, γίνεται προσπάθεια να ανασκευαστούν οι καταστάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, οι συναισθηματικές και ψυχικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα παιδικά τραύματα και ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αγαπάει υγιώς τον εαυτό του πρώτα και να συνδέεται υγιώς με τον εαυτό του. Πριν από την ψυχοθεραπεία και κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο ο θεραπευόμενος να βιώσει θυμό προς τους γονείς του, απογοήτευση και γενικώς αρνητικά συναισθήματα για όση ζημιά του έχουν προκαλέσει ή θελημένα ή άθελά τους. Σε αυτό το στάδιο το να συγχωρέσει τους γονείς του δεν είναι εφικτό και δεν θα είναι μία πράξη αγάπης και μία πράξη εξυγίανσης της σχέσης του με τους γονείς του και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους, αλλά το να συγχωρέσεις τους γονείς σου προτού ξεπεράσεις τη ζημιά που σου έχει προκληθεί από την αμέλεια τους, την παραμέληση τους ή την κακία τους, αυτό
μπορεί μόνο να σου προκαλέσει ψυχική και συναισθηματική υπαναχώρηση. Άρα πρώτα κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας, ολοκληρώνουμε την ψυχοθεραπεία μας και στη συνέχεια, μετά που θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να αγαπάμε υγιώς τον εαυτό μας, που να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, τον παραμελούμε τον εαυτό μας, δεν τον φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν τον προστατεύουμε τον εαυτό μας. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα είμαστε πλέον θυμωμένοι με τους γονείς μας, επειδή ακριβώς θα έχουμε ξεπεράσει τη ζημιά που μας έχει προκληθεί μέσω της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της προσωπικής μας πνευματικής προσπάθειας, τότε ναι, να συγχωρέσουμε τους γονείς μας. Και αν οι γονείς μας είναι πνευματικοί άνθρωποι και καταλαβαίνουν τα λάθη τους και μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για τα λάθη τους και να αντιληφθούν τη ζημιά μας έχουν κάνει και μπορούν να ζητήσουν ειλικρινές συγγνώμη απέναντι μας και κάνουν και διορθωτικές κινήσεις ως προς αυτό, τότε ίσως να μπορούμε να έχουμε και μια καινούργιου είδους σχέση μαζί τους, μια ενήλικη σχέση αγάπης με τους γονείς μας, αφήνοντας πίσω το θυμό μας ή τον πόνο μας ή γενικότερα τα αρνητικά μας συναισθήματα για όσες δυσκολίες, ταλαιπωρίες και προβλήματα μας έχουν δημιουργήσει τα παιδικά τραύματα που έχουμε, που κουβαλάμε μαζί μας έκτοτε. Εάν όμως δεν έχουμε κάνει τη δουλειά διαμέσου της ψυχοθεραπείας, εάν δεν έχουμε εξηγιάνει τη σχέση μας με τον εαυτό μας, εάν δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον να μην μας πονάει η ενθύμηση του παιδικού τραύματος, να μην μας αναστατώνει το να σκεφτόμαστε όλα εκείνα που έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί και μας έχουν τραυματίσει ανεπανόρθωτα, και μάλλον και όταν έχει γίνει επανόρθωση, άρα δεν είναι ανεπανόρθωτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσουμε στο να συγχωρήσουμε τους γονείς μας. Αντιθέτως, αυτό θα μας πάει πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό που λέω. Η συγχώρηση θεωρώ ότι είναι σημαντικό στάδιο και ότι πρέπει να συγχωρέσουμε τους γονείς μας, ακόμη και αν αυτοί δεν κατανοούν τα λάθη τους, δεν κατανοούν με ποιο τρόπο μας επηρεάζει αρνητικά η συμπεριφορά τους και δεν είναι σε θέση να σχετιστούν υγιώς μαζί μας και αποφασίσουμε ότι τους συγχωρώ μεν, αλλά είτε διακόπτω να έχω σχέση μαζί τους, είτε ελαχιστοποιώ την οποιαδήποτε επαφή και διάδραση μαζί τους, επειδή έρχονται και με επαναθυματοποιούν, έρχονται και με επανατραυματίζουν. Άρα, δεν πάμε πρώτα στη συγχώρεση. Η συγχώρεση δεν μπορεί να επέλθει προτού ολοκληρωθεί η ψυχοθεραπεία και αποκατασταθεί η σχέση μας με τον εαυτό μας και η ικανότητα μας να συνδυόμαστε υγιώς με άλλους ανθρώπους. Η συγχώρεση θα γίνει σε ένα στάδιο που πλέον δεν μας πονάει το παρελθόν, που πλέον έχουμε αφήσει το παρελθόν πίσω μας και δεν μας επηρεάζει το παρελθόν στη ζωή μας. Και η συγχώρεση θα συνοδευτεί από καινούρια σχέση με τους γονείς μας, μόνο αν οι γονείς μας είναι σε θέση να αλλάξουν. Και εδώ θα σας πω ότι δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς, οι οποίοι έχουν τραυματίσει τα παιδιά τους στην παιδική τους ηλικία, δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν ή δεν είναι σε θέση να αλλάξουν. Άρα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε υγιείς σχέσεις στο να συγχωρήσουμε τους γονείς μας, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις είναι να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και να αφήσουμε πίσω μας οποιασδήποτε αρνητικές αναμνήσεις μας φέρνουν τα παιδικά μας τραύματα και οποιασδήποτε αρνητικές επιδράσεις έχουν στην παρούσα ενήλικη ζωή μας. Δηλαδή, αν πλέον δεν είμαι συνεξαρτώμενος επειδή έχω κάνει ψυχοθεραπεία και έχω ξεπεράσει τη συνεξάρτηση, δεν με επηρεάζει πλέον το παιδικό μου τραύμα. Το θυμάμαι σαν μια κακή ανάμνηση, η οποία δεν με αναστατώνει όταν τη θυμάμαι. Εάν έχω κάνει ψυχοθεραπεία και έχω ξεπεράσει, για παράδειγμα, το θυμό μου, την έντονη και τη δυσκολία διαχείρισης του θυμού μου, μπορεί όταν θυμάμαι το παιδικό τραύμα που έχει σχέση με τη δημιουργία αυτής της δυσκολίας διαχείρισης θυμού, να μην μου αρέσει, να λέω ήταν κρίμα που το βίωσα, αλλά πλέον να μην με θυμώνει στο παρόν. Άρα η συγχώρεση έρχεται μετά την αποκατάσταση της σχέσης μας με τον εαυτό μας
και μετά την αποθεραπεία του τραύματος διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Δυστυχώς, για όσους βιάζονται να τα κάνουν όλα αμέσως, η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη στην πορεία επανόρθωσης της σχέσης μας με τον εαυτό μας και στη διαδικασία εξυγίανσης του εαυτού μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Και τα καλά νέα είναι ότι η ψυχοθεραπεία έχει αποτελέσματα, η ψυχοεκπαίδευση έχει αποτελέσματα. Το διαβάζετε πολύ συχνά, το διαβάζω πολύ συχνά που το γράφετε και στα σχόλια για τα αποτελέσματα, τα θετικά που έχετε από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση, και θα τελειώσω αυτό το βίντεο με ένα πολύ θετικό mail που έχω πάρει από μια κοπέλα, η οποία λέει: τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας. Οι ψυχικά και συναισθηματικά όρημοι άνθρωποι, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από την ψυχοθεραπεία, πρώτον, δεν αποζητούν την αποδοχή των άλλων. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι και τι αξίζουν. Δεύτερον, δεν επιτρέπουν σε άλλους να τους επηρεάζουν. Έχουν τη δική τους άποψη και απλώς ξέρουν να ακούν τους συνομιλητές τους, χωρίς να επηρεάζονται από την άποψη των συνομιλητών τους ή χωρίς να υιοθετούν την άποψη των συνομιλητών τους. Τρίτο, δεν κρατούν μνήση κακία. Χαμογελούν και φεύγουν. Τέταρτο, δεν σταματούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει, διότι πάντοτε έχουν να ασχοληθούν με κάτι ενδιαφέρον και δημιουργικό. Πέμπτο, δεν σταματούν να πιστεύουν στον εαυτό τους και τον αγώνα τους. Για αυτούς άλλωστε, αγαθά κόπισκτώνται. Είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος. Έκτο, δεν φέρονται επιθετικά στους άλλους, μία ματιά αρκεί, δηλαδή είναι διαβεβαιωτικοί, ξέρουν να βάζουν όρια. Έβδομο, δεν ασχολούνται με τους άλλους, έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνουν στη ζωή τους. Όγδο, δεν αφήνουν τον καθένα να μπαίνει στη ζωή τους, μότο τους είναι «είμαστε οι επιλογές μας». Ένατο, δεν φοβούνται να αγαπήσουν πραγματικά, διότι το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον ήδη έχει μεγαλουργήσει από την παιδική τους ηλικία πάνω σε αυτό και διαμέσου της ψυχοθεραπείας έχουν ξεπεράσει τα τραύματα, όπως είπαμε. Δέκατο, δεν μένουν στο κρεβάτι τρέμοντας τη μέρα μπροστά τους, δράττουν τη μέρα και έχουν κάνει σχέδια και για την επόμενη. Ενδέκατο, δεν φοβούνται την ηρεμία, αλλά ούτε και το θόρυβο, και τα δύο είναι πρόκληση για την καλλιέργεια του νου τους. Δωδέκατο, δεν κάνουν πράγματα που δεν θέλουν ή δεν τους ταιριάζουν. Και γι' αυτό, 13ο, δεν φοβούνται να πουν όχι όταν χρειάζεται, γνωρίζουν να οριοθετούν τις καταστάσεις, επιχειρηματολογούν και ξεκαθαρίζουν ανοιχτά τη θέση τους. 14ο, δεν αμελούν να δίνουν ένα χέρι βοηθείας, άλλωστε μόνο αυτό μένει επί της γης. 15ο, δεν αισθάνονται την ανάγκη να ταιριάξουν με όλους, τα έχουν βρει άψογα με τον εαυτό τους, άλλωστε πιστεύουν πως όποιος τα έχει καλά με όλους πολύ απλά δεν έχει προσωπικότητα. 16ο, δεν φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, αντίθετα τους αρέσει γιατί πολύ απλά γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι κάνουν και γιατί. 17ο, δεν φοβούνται να κοιτάξουν κατάματα το άδικο, αντιμάχονται στο άδικο, το πιο σημαντικό, το 18ο, δεν ξεχνούν ότι η ευτυχία και η ηρεμία είναι στάσεις ζωής, η οποία αρχίζει και τελειώνει στον ίδιο τους τον εαυτό, προκειμένου να μπορούν να τη μεταδώσουν και στο γύρο περιβάλλον τους. Η ζωή είναι τόσο μικρή, αλλά τόσο σπουδαία και σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ και τη φίλη που έκανε την αρχική ερώτηση, αλλά και τη φίλη που έστειλε το mail για τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας και εύχομαι σε όλους μας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε επιτέλους τα παιδικά μας τραύματα, να μπορέσουμε επιτέλους να μάθουμε να συνδυόμαστε υγιώς με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας και να φτάσουμε στο 18ο σημείο, το οποίο ξαναδιαβάζω. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία δεν ξεχνούν ότι η ευτυχία και η ηρεμία είναι στάση ζωής, η οποία αρχίζει και τελειώνει στον ίδιο τους τον εαυτό, προκειμένου να μπορούν να τη μεταδώσουν και στο γύρο περιβάλλον τους. Η ζωή είναι τόσο μικρή, αλλά τόσο σπουδαία και σημαντική. Έχετε όλη την αγάπη μου.